Τώρα πάμε στο Κυπριακό, γιατί έχουμε εξελίξεις και στο Κυπριακό που θα τις κουβεντιάσουμε με τον κύριο Ευγένιο Χαμπουλά από το Δημοκρατικό Συναγερμό και τον κύριο Γιώργο Βαρνάβα από την ΕΔΕΚ. Λοιπόν, ο Τούρκος πρόεδρος, να ξεκινήσουμε. Ο Τσαβούσογλου χθες μας είπε: περιμένετε να δούμε και για τις εγγύησεις και τα άλλα κέρια θέματα που απασχολούν την ουσία του Κυπριακού. Ο Ταγκίπ Ερντογάν δηλώνει ότι η Τουρκία δεν πρόκειται, στη συνέντευξή του στο NTV, δεν πρόκειται, λέει, να εγκαταλείψει τα εγγυητικά της δικαιώματα στην Κύπρο. Δεν αποδέχεται την Ευρωπαϊκή Ένωση ως εγκύτρια δύναμη. Δεν την εμπιστευόμαστε, λέει, την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εμείς, κύριε Ερντογάν, να δείτε εσάς πόσο σας εμπιστευόμαστε. Εν πάση περιπτώσει, λέει και άλλα πολλά, θα δούμε σε πολύ λίγο. Προς το παρόν, να δούμε τι δήλωσε ο κύριος Νικόλας Παπαδόπουλος πριν από λίγο για τις εξελίξεις στο Κυπριακό. Λίγες ώρες πριν ο πρόεδρος Αναστασιάδης και ο κύριος Ακιντζή, που σε μια ουσιαστική συζήτηση στο πλαίσιο της επανέναρξης των διαπραγματεύσεων για την επίλυση του Κυπριακού, το σκηνικό διαμορφώνεται ως εξής. Ο Υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας αναφέρεται σε οδικό χάρτη και στη σύγκληση μιας πενταμιλούς διάσκεψης. Ο διαπραγματευτής της ελληνοκυπριακής πλευράς μας ενημερώνει ότι εξετάζει ένα νέο μοντέλο εγγύησεων. Ο απερχόμενος πρέσβης των ΗΠΑ της Αμερικής ισχυρίζεται ότι το Κυπριακό δεν είναι πρόβλημα εισβολής και κατοχής, επειδή η τουρκική πλευρά δεν πιστεύει ότι είναι πρόβλημα εισβολής και κατοχής. Και ο πρόεδρος Αναστασιάδης επαναλαμβάνει σε κάθε ευκαιρία πως με την λύση του Κυπριακού θα έχουμε μία έκρηξη στην οικονομία. Το Δημοκρατικό Κόμμα καλεί τον πρόεδρο Αναστασιάδη να μην επαναλάβει τα λάθη του παρελθόντος. Τον καλούμε να εγκαταλείψει την πρακτική να αφήνει το Εθνικό Συμβούλιο αλλά και το λαό μας στο σκοτάδι σε σχέση με το τι συζητείται στις διαπραγματεύσεις, αλλά και να μην προχωρεί σε οποιασδήποτε δεσμεύσεις χωρίς τη διαβούλευση, χωρίς προηγούμενη διαβούλευση με την πολιτική ηγεσία. Και τον καλούμε να επαναφέρει το Κυπριακό σε μια σωστή βάση. Δηλαδή, στη βάση ότι είναι ένα πρόβλημα εισβολής και κατοχής. Και όχι μόνο διακηρυκτικά, αλλά με τους χειρισμούς του στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Και τον καλούμε να θέσει αυτή τη θέση πρωτίστως και κυρίως σε εκείνους που ήδη ως ομολογία της των παρελθόν τον έχουν ξεγελάσει. Και τέλος, τον καλούμε να πάψει να επαναλαμβάνει σχεδόν καθημερινά το ότι με τη λύση του Κυπριακού θα λυθούν όλα τα οικονομικά μας προβλήματα. Τον διαβεβαιώνουμε ότι για τον Κυπριακό ελληνισμό το Κυπριακό δεν είναι οικονομικό ζήτημα. Είναι αγώνας για απελευθέρωση. Και εμείς ως Δημοκρατικό Κόμμα τονίζουμε εμφαντικά ότι θα στηρίξουμε μια σωστή λύση του Κυπριακού, έστω και αν αυτή μας οδηγήσει σε χρεοκοπία, και θα απορρίψουμε μια κακή λύση του Κυπριακού, έστω και αν με αυτή θησαυρίσουμε. Γιατί με μια κακή λύση δεν θα έχουμε κράτος και δεν θα έχουμε οικονομία. Από τον πρόεδρο του Δημοκρατικού Κόμματος, κρατώ, μου άρεσε και δεν μπορώ να μην το πω, η τελευταία του αναφορά. Εμείς, λέει το Δήμο, το Δίκο θα υποστηρίξουμε μια καλή λύση, ακόμα και αν αυτή μας προκαλέσει χρεοκοπία, και θα απορρίψουμε μια κακή λύση, ακόμα και αν με αυτή θα θησαυρίσουμε. Λοιπόν, το κρατούμε αυτό. Και πάμε να δώσουμε, καλωσορίζω καταρχήν τον κύριο Γιώργο Βαρνάβα, σας είπα και πριν, από την ΕΔΕΚ, και τον κύριο Ευγένιο Χαμουλά από τον Δημοκρατικό Συναγερμό. Κύριε, καλωσορίσατε. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Ο Μάριος Παπαηλία, αν δεν τον έχουμε να το κάνω εγώ, να προχωρήσουμε λίγο γρήγορα να κερδίσω χρόνο. Είναι 2-3 ειδήσεις, έτσι να τις δώσουμε. Ο πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών προψές στο Πανεπιστήμιο, το Κυπριακό Πανεπιστήμιο, εδώ το δημόσιο, στο Πανεπιστήμιο Κύπρου δηλαδή, δήλωσε χαρακτηριστικά τα εξής. Εγώ προσωπικά δεν θεωρώ ότι το Κυπριακό είναι κατά κύριο λόγο πρόβλημα εισβολής και κατοχής. Αν δεν σας αρέσει αυτό, δεν μπορώ να κάνω αλλιώς. Ανέφερε στο ακροατήριο που τον άκουγε. Δεν θεωρώ αυτό στην ουσία του Κυπριακού προβλήματος. Ωστόσο, αυτό είναι ένα τεράστιο πρόβλημα και ο μηχανισμός που υπάρχει για διευθέτηση των θεμάτων είναι οι διαπραγματεύσεις για διευθέτηση του Κυπριακού που λαμβάνουν χώρα υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Εθνών. Η Κυπριακή Διένεξη άρχισε πριν από 51 χρόνια. Όχι το 1974, το 1963-64,
Θα του έλεγα εγώ, για να είμαστε ακριβείς, από την εποχή που κατέβηκαν οι Τούρκοι για πρώτη φορά στο νησί μας. 1573-76. 1571. 71. Ο κ. Χαμπουλάς το θυμάμαι πολύ καλά. Αν θέλει μπράβο και εκεί, να πάει και πριν στους Ενετούς και τους Βενέτους και τα συναφή. Τέλος πάντων. Το ένα είναι αυτό, το κρατούμε, κύριε Βαρνάβα, κύριε Χαμπουλά. Οι δηλώσεις του κ. Παπαδόπουλου επίσης. Ο κ. Ερντογάν, το θεωρώ πολύ σημαντικό. Έφυγε ο Ρώτης αφού ο κλουχτές μας τα αφήσει ανοιχτό, κουβεντιάζουμε το θέμα των εγγύσεων και άλλα σημαντικά θέματα στην πενταμερή, όπως είπε χαρακτηριστικά. Ο κ. Ερντογάν χτες στο MTV είπε ότι δεν αποδέχεται με τίποτα η Τουρκία να εγκαταλείψει τα εγκαιτικά της δικαιώματα στην Κύπρο και δεν αποδέχεται επίσης ως εγκαίτρια δύναμη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Προσθέτει και άλλα πράγματα, τα οποία εντάχει θα δώσω για να τα κουβεντιάσουμε, κύριοι. Λέει ότι αν βγει ένα θετικό αποτέλεσμα από τις διαπραγματεύσεις, το Κυπριακό θα λυθεί. Θα γίνει ένα βήμα τόσο από τη Βόρεια Κύπρο, όσο και από τον Νότο, για δύο συνιστώσεις πολιτείες. Για τις εγκαίτριες δυνάμεις το είπαμε. Ο Τούρκος πρόεδρος πρόσθεσε ακόμα ότι στα δημοψηφίσματα για το σχέδιο Ανάν, η ελληνοκυπριακή πλευρά ψήφισε όχι. Η ελληνοκυπριακή πλευρά εντάχθηκε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ η τουρκοκυπριακή πλευρά που ψήφισε ναι, δεν εντάχθηκε. Αυτές τις πραγματικότητες η Τουρκία δεν μπορεί να ξεχάσει ποτέ, είπε ο κ. Ερντογάν. Λοιπόν, είναι και μια έκθεση του Κογκρέσου, ας μην την βάλω στο τραπέζι, δεν είναι αισιόδοξη για λύση του Κυπριακού για πολλούς λόγους που αναλύουν. Τι να εξηγήσω από εσάς, γιατί έχω και δεύτερο θέμα. Είστε και οι δύο μέλη της Επιτροπής Προσφύγων. Θα δώσουμε 7-8 λεπτά. Είναι όλα τα επίσημα έγγραφα του ψευδοκράτους αυτά. Το πουλάκι είναι εδώ, το περιστεράκι είναι εδώ, είναι 1983. Μια στήρευτη πηγή κυπριακή στις ελεύθερες περιοχές που το έστειλε μέσω κατεχομένων. Είναι όλες οι αγοραπολισίες που έγιναν ελληνοκυπριακής γης στα κατεχόμενα. Είναι απίστευτα τα όσα συμβαίνουν μέχρι και πριν 2-3 μέρες. Θα το δούμε μετά όμως. Τι λέτε, κύριε Βαρνάβα, για αυτά? Κύριε Μιλωνά, νομίζω ότι είναι πάρα πολλές οι φορές που έχουμε συζητήσει το θέμα του κυπριακού προβλήματος και όσο εμείς ήδη δεν κατανοούμε ότι τα τελευταία χρόνια το κυπριακό πρόβλημα παραπέει και παραπέει με την έννοια του ότι εμείς ήδη περίπου δώσαμε το δικαίωμα, όπως και στον Αμερικανό πρέσβη αλλά και σε άλλους, πλέον να θεωρείται με αλφα ιώτα ότι το κυπριακό πρόβλημα δεν είναι πρόβλημα εισβολής κατοχής, δεν είναι πρόβλημα παράνομης εδώ παρουσίας 40.000 κατοχικών στρατευμάτων ή και πέραν των 300.000 παράνομων επίκων. Εγώ το έχω ακούσει αυτό, κύριε, τότε, κύριε Ωνώνα, από ακούμε... κάτι, είμαστε δίκαιοι με τον κύριο Κρνίκ. Το έχω ακούσει από δημοσιογράφους, πανεπιστημιακούς, ακαδημαϊκούς, ακόμα και πολιτικά πρόσωπα. Πολιτικές δυνάμεις επίσημα ακόμα, αλλά πολιτικά πρόσωπα ενταγμένα σε πολιτικές δυνάμεις, το έχω ακούσει. Αυτό το, κύριε, το Κυπριακό ξεκίνησε 63-64. Δεν προφέρω, το ακούτε εσείς. Κοιτάξτε, οι διαφορές μεταξύ των δύο κοινοτήτων σίγουρα άρχισαν το 63-64 και είναι πολύ καλά γνωστό αυτό το πράγμα. Και είναι και καλά γνωστά τα γεγονότα τα οποία συνέβησαν. Από εκεί και πέρα όμως, η Κύπρος διαμοιράστηκε το 1974 με την εισβολή της Τουρκίας εδώ. Άρα μετά την τουρκική εισβολή, μάλιστα, εδώ υπάρχει παρουσία 40.000 κατοχικών στρατευμάτων, πέραν των 300.000 επίκων. Άρα εμείς δώσαμε την εικόνα, κύριε Μιλωνά, στον διεθνή παράγοντα, αλλά και, και στην Κύπρο και εσωτερικά. Και το λέω εσωτερικά γιατί. Γιατί βλέπετε ότι η εκλογή του κυρίου Ακιτζή, που είναι μια καλή εκλογή, μια καλή, μπορώ να πω, παρουσία ενός τουρκοκύπριου ηγέτη σε σχέση με όλους τους υπόλοιπους τουρκοκύπριους ηγέτες που πέρασαν μέχρι σήμερα, που δίνει μια καλύτερη ελπίδα, αλλά η εκλογή του κυρίου Ακιτζή περίπου δημιούργησε το αίσθημα εδώ στην Κύπρο ότι, ξέρετε, τώρα που εκλέγε ο Ακιτζή, πλέον άνοιξε όχι ο δρόμος, αλλά η λεωφόρος για την επίλυση του κυπριακού προβλήματος. Mm-hmm. Και αν θυμάστε πολύ καλά, μόλις ο κύριος Ακιτζή, όπως το μικρό το πουλάκι, πήγε να κάνει τα πρώτα του φτερουγίσματα την επόμενη μέρα της εκλογής του, από πάνω ο Γέρακας Ερντογάν, αν θυμάστε πολύ καλά, πριν μερικές μέρες, του είπε ότι κάτσε κάτω. Και ξέρεις πολύ καλά ότι εμείς είμαστε εδώ που... Κύριε Χαμπουλά, τι λέτε εσείς? Υπάρχει, αν θέλετε έτσι να το προσδιορίσω, μπορεί να κάνω και λάθος, μια θετική, αν θέλετε, αισιόδοξη προσέγγιση του θέματος. Επίσης να πω κάτι για τον Ερντογάν, το οποίο θα σχολιάσει και ο συνάδελφος. Επειδή έχετε πει για τον κύριο Ερντογάν για τις δηλώσεις του σε σχέση με τις εγγυήσεις, ότι δεν δέχεται. Μα συγγνώμη. Όχι, δεν συζητά. Δεν συζητά και δεν αποδέχεται την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ακριβώς. Άρα, μα είναι πολύ καλά γνωστόν εδώ και αυτοί οι οποίοι έχουν ψευδεστήσεις ότι η Τουρκία ποτέ μπορεί να αποδεχθεί να μην είναι εγγύητρια της οποιασδήποτε λύσης, ζουν σε ένα παραμυθένιο κόσμο.
Είναι πολύ καλά γνωστό και να το θυμίσω ότι ο κύριος Νταβούτογλου στο δικό του το βιβλίο παρακαλώ, ναι. Ναι, ναι. Είχε γράψει ότι εάν ακόμη και, ένας, και αν ακόμη στην Κύπρο δεν υπήρχαν Τουρκοκύπροι, έπρεπε εμείς να βρούμε τον τρόπο μάλιστα. Να είμαστε στην Κύπρο. Άρα η Τουρκία ήρθε όχι για να φύγει. Για να μείνει. Κύριε Χαμουλά. Για όλα αυτά τα θέματα, να μην κάνω κάτι να συναγερτήσω χρόνο. Ναι. Καταρχήν, να τα πάρω ένα μερίστα mm-hmm. όπως τα έχετε θέσει. Ο κύριος Κόνικ, ο Αμερικάνος πρέσβης, δεν είναι η πρώτη φορά που με δημόσιες τοποθετήσεις του δημιουργεί θέμα και μάλιστα σε χρόνο που δεν είναι ούτε κατάλληλος. Εν πάση περιπτώσει, εκείνο το οποίο έχει σημασία είναι ότι πολύ πρόσφατα, προ μερικών μηνών, η επίσημη θέση του Αμερικανικού Υπουργείου Εξωτερικών για το θέμα της Κύπρου ήταν ξεκάθαρη, αναγνώριζε πλήρως την Κυπριακή Δημοκρατία και τοποθετήθηκε και με σαφήνεια σε σχέση με τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας και άλλα θέματα. Γιατί το κύριε Χαμουλά. Ας σας τώρα... πω γιατί. Έχω ενημέρωση. Την ερώτηση για την εισβολή κατοχή την έκανε ένας αγαπητός αδερφικός μου φίλος και εσάς κύριε Χαμουλά. Είμαι βέβαιος, σας πω μετά ποιος είναι. Διότι δεν έχω την άδεια του να δω. Η συντριπτική πλειοψηφία του ακροτηρίου, ξέρετε, το χειροκρότησε τον κύριο Κόνεκ που τα είπε αυτά στο Πανεπιστήμιο Κύπρου. Του ακροατηρίου. Του ακροατηρίου. Μου έστειλε τώρα το μήνυμα. Εγώ είμαι σίγουρος ότι συνέβη. Αυτή είναι η νέα κουλτούρα λύσης που καλλιεργείται εδώ και χρόνια. Είναι λυπηρό να είναι συμβεί αυτό το πράγμα. Όμως θα πω όμως και μια πραγματικότητα. Ναι. Το ότι πρέπει να λέμε και την αλήθεια. Mm-hmm. Το Κυπριακό είναι θέμα εισβολής και κατοχής. Ναι. Δυστυχώς όμως, τρία χρόνια μετά τα τραγικά γεγονότα του 1974, εμείς ήδη με τις συμφωνίες κορυφής, Μακαρίου Ντεχτάς και μετά Κυπριανού Ντεχτάς, δεχτήκαμε να τοποθετηθεί να το, κάνουμε το, πλαίσιο, το πλαίσιο της διαδικασίας ως δικοινότητα. Κύριε Χαμουλά, εγώ σας λέω για χάρη στις ζήσεις έχετε δίκιο. Και, αλλά μετά από 40 χρόνια διεξόδων, γιατί να επιμένουμε σε αυτό. Αυτό λέει και η ΕΔΕΚ για να γίνει και ένας διάλογος. Και ναι. Ο χρόνος, δυστυχώς, ο οποίος περνά, αυτά επιφέρει. Αφισβητείται πλέον εάν το πρόβλημα έχει αυτά τα συστατικά της εισβολής και της κατοχής. Και σε 40 χρόνια κάποιοι πιθανόν να ξεχάσουν εντελώς τι συνέβη το 1974. Κάποιοι στις 15 του Αυγούστου, στις 20 του Ιούλη. Κάποιοι ευθύνονται, κύριε Χαμουλά, για αυτό το πράγμα. Κοιτάξτε, δηλαδή, ένας ευθύνεται. Μιλώ με συμπατριώτες μου, κύριε Χαμουλά, και ξέρετε ότι δεν αισθάνομαι άσχημα να πω οτιδήποτε το οποίο πιστεύω. Μιλώ με συμπατριώτες μου και προσπαθούν να με κάνουν να αισθάνομαι άσχημα και εγώ και εσείς. Εσείς έχετε και μια άλλη ιδιότητα, εσείς είστε μοχριστιανός, γι' αυτό όχι άλλη ιδιότητα. Σαν πρόσφυγα, αισθάνομαι και άσχημα γιατί περίπου εγώ πήγα στα Άδανα και έκανα εισβολή. Γιατί το 1963-64 οι παππούδες μου εσφάζαν τους Τουρκοκύπριους. Και το λένε χωρίς ντροπή. Το θέμα και είναι... πρέπει από μένα να δεχτώ ότι αυτή είναι η αλήθεια τους. Όχι. Ναι, κύριε Χαμουλά. Πρέπει να ζητήσω συγγνώμη γιατί με έδιωξε ξανά από την αμόχωση στο Γιγκερίνια. Ούτε συγγνώμη, ούτε διαγραφή της ιστορίας, αλλά με ελπίδα και αισιοδοξία, ναι, οφείλουμε να κοιτάξουμε μπροστά. Ο κύριος Κόνιξ, ένα μήνα νομίζω. Φεύγει. Να πάει στο καλό. Μιλά πιο ελεύθερα τώρα όμως. Να πάει στο καλό και εύχομαι ο επόμενος που θα έρθει. Για την κουβέντα του κυρίου Ερτογάν Τσαβούσογλου. Είναι ξεκάθαρο. Είναι ξεκάθαρο ότι φάσκουν και αντιφάσκουν. Ο ένας έτσι, ο άλλος γιου έτσι. Όμως πρέπει να παρατηρήσουμε ακόμα κάτι. Είναι χαρακτηριστικό των πολιτικών, ακόμα και σε μεγάλες χώρες όπως είναι η Τουρκία, εν ώψη εκλογών και ιδιαίτερα όταν έχουν και αδυναμίες, να ρίχνουν διάφορες ατάκες για να δημιουργήσουν εντυπώσεις. Σημασία έχει. Επειδή έχουν και εκλογές, λέτε. Έχουν εκλογές και υπάρχει και πιθανότητα να μην μπορέσει το κόμμα του κ. Ερτογάν να πάρει πλειοψηφία. Να είναι αυτοδύναμο. Ναι, ναι. Άρα, εγώ εκείνο το οποίο λέω να περιμένουμε να δούμε πώς θα τοποθετηθούν, πώς θα τοποθετηθεί η τουρκική πλευρά στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων επίσημα και. Ναι, να λαμβάνουμε υπόψη κάποιες δημόσιες τοποθετήσεις, αλλά να μην επιτρέπουμε αυτές οι δημόσιες τοποθετήσεις να δημιουργούν μεταξύ μας συζητήσεις, οι οποίες δεν είναι ούτε παραγωγικές, ούτε έχουν καμία σημασία. Σημασία έχει τι θα καταθέσει γραπτός η κάθε πλευρά πάνω στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Επειδή έχω υποσχεθεί να κάνω αποκαλύψεις, αυτά είναι έγγραφα του ψευδοκράτους.
Είναι, επειδή είστε μέλη της Επιτροπής Προσφύγων, θα μας τα δώσετε και εμάς μετά που θα φύγουμε. Να βγάλω μια φωτοτυπία για να σας τα δώσω. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, είναι επίσημα έγγραφα του ψευδοκράτους από τις αρμόδιες τους υπηρεσίες. Είναι πάρα πολλές οι σελίδες. Περιγραφικά να τα δείξω λίγο έτσι για τον κόσμο, νομίζω ότι λέμε. Λίγο να τα δείξω, να εξηγώ και στον κόσμο ταυτόχρονα, συναδελφοί. Λοιπόν, αυτό είναι το εξώφυλλο βεβαίως. Τα έχω κάνει φωτοτυπίες. Εδώ είναι τα στοιχεία περιγραφικά κατά επαρχία και κατά περιόδους. Ποιες περιουσίες αγοράστηκαν από το τουρκικό κράτος, παρακαλώ, έτσι. Από την Τουρκία δηλαδή, ελληνοκυπριακής γης, είναι σε ποιες περιοχές. Θα σας δώσω μερικά ενδεικτικά. Είναι πάρα πολλά. Τα βλέπετε, είναι πίνακες. Είναι τεράστιες οι σελίδες. Απλώς ενδεικτικά έχω σημειώσει κάποια πράγματα. Θα τα θέσω υπόψη και των βουλευτών μας και θα ανοίξω και τηλέφωνα να πάρω 2-3 γραμμές. Λόγω και της οικονομικής κρίσης, βρήκαμε την ευκαιρία να διαλέξω τα τελευταία. Να μην πάω στα παλιά. Το 7, το 8, είναι όλα τα στοιχεία, έτσι. Και πριν την επιτροπή. Έχω περιπτώσει το 7. Μιλωνά, επειδή υπάρχει ένα τίτλο στην τηλεόραση, ναι, σας που μπορεί να παραπλανεί. Ναι. Αν είναι σωστό, απλά ρωτώ. Ναι. Εξαγοράζει γη Ελληνοκυπρίων από εταιρείες τουρκικών συμφερόντων. Ναι, ναι, ναι. Αυτό είναι ή είναι οι περιουσίες στην λεγόμενη επιτροπή να αποζημιώσει. Φαίνονται και εταιρείες που αγοράζουν. Όχι, δεν είναι μόνο η επιτροπή. Είναι και εξαγορά περιουσίας με απευθείας επαφή λέω, και θα σας πω και άλλα στιγμή. Άρα είναι και Ελληνοκύπριοι που πολλούν τη γη τους σε τουρκικές εταιρείες. Μάλιστα. Και μάλιστα υπάρχει και μέθοδος μέσω τουρκοκυπριακών. Εγώ νομίζω ότι είναι αυτά της λεγόμενης επιτροπής. Όχι μόνο. Είναι όλες οι πράξεις. Μάλιστα. Εξαγοράς ελληνοκυπριακής γης. Άρα είναι από το τελευταίο διάστημα. Από το κτηματολόγιο εντός εισαγωγικών. Του ψευδοκράτους. Και είναι και της επιτροπής μας εννοείται. Είναι όλα μέσα. Και μάλιστα η αγορά, τα λεφτά δίνονται όσα δίνονται μέσω τραπεζών στην Τουρκία και στο ψευδοκράτος, μεταφέρονται στο Λονδίνο. Είναι εδώ όλα καταγραμμένα, κύριε Βαρνάβα. Θα δώσω ενδεικτικά τα τελευταία. Είναι, σας λέω, οι πρώτες πράξεις έγιναν εδώ καταγραμμένες. 5, 6, 4, 6, 7, 6, 7. Είναι πάρα πολλές. Θα τις δείτε κι εσείς μετά που θα σας τα δώσω. Οι τελευταίες έγιναν μόλις πρόσφατα και πήρα επίτηδες στο ΕΣΕΝΤΕΠΕ. ΕΣΕΝΤΕΠΕ είναι ο Άγιος Αυρώσιος Κερίνιας. Πωλήθηκε η κατοικία 244 τετραγωνικά μέτρα. 27.500 ευρώ, 20 Μαρτίου του 2015. Η απόφαση που λήφθηκε είναι καταγραμμένη στο ψευδοκράτος, αριθμός υπόθεσης 842. Θα σας δώσω άλλο 2-3 εδώ στη Λευκοσία. Είναι μια γη, χωράφι δηλαδή, οικόπεδο, 3.485 τετραγωνικών μέτρων, στις 5 του Μαρτίου του 2015, 433.000 ευρώ. Και θέλω επίσης να διευκρινίσω κάτι. Αυτά γίνονται είναι στην Κερίνια, Γκύρνε. Κύριε Μινωνά, ναι, είναι πράξεις, ναι, που Ελληνοκύπροι κάνουν αγοραπολισία με τις τουρκοκυπριακές. Δεν είναι πράξεις που γίνονται μεταξύ εκεί των τουρκοκυπρίων, δηλαδή πουλά ο ένας την περιουσία. Με όλους τους τρόπους, κύριε Μινωνά. Και απευθείας μέσω Λονδίνου, Ελληνοκυπρίων. Ναι. Ρωτώ, αν εγώ Ελληνοκύπριος, ναι, την πουλώ εγώ τώρα απευθείας, ναι, ή αν αυτός που μου κατέχει παράνομα το σπίτι μου, ναι, το πουλεί εκείνος το σπίτι μου, όχι, την περιουσία μου σε μια τουρκική εταιρεία. Όχι. Δεν ισχύει το δεύτερο. Άρα είναι απευθείας. Το πρώτο. Υπάρχει ολόκληρο σύστημα. Για να γνωρίζουμε. Είμαι βέβαιος ότι η αυστήρευτη αυτή πηγή ανεπανάληπτη μπορεί να την καλέσετε και στην Επιτροπή. Να σας πω μόνο ότι οι δικηγόροι οι οποίοι μετέχουν σε αυτές τις διαδικασίες, όχι μόνο κάνουν τις πράξεις, έχουν πράκτορες, πληρώνουν. Είναι και δική μας δικηγόροι. Είναι και δική μας δικηγόροι. Που έχουν κάνει επάγγελμα. Βεβαίως, κύριε Χαμουλά. Τα μεγάλα δυνάτων του τόπου, όχι μόνο με τους πολιτικούς. Συμφωνώ. Δικηγόροι έχουν τα πρωτεία. Συμφωνώ. Τα γνωρίζουμε. Με 50, εμένα 50 μέτρα από το Λίδρα, πάρα σαν να περπατήσετε. Μάλιστα. Υπάρχουν γραφεία τα οποία είναι συμπεριλημμένα με δικηγορικά γραφεία στην ελεύθερη περιοχή της Δημοκρατίας, οι οποίοι κάνουν αυτόν το. Προσπαθούν αυτές τις υπηρεσίες και παραπλανούν πολλές φορές τους πρόσφυγες, οι οποίοι τις πλήστες φορές πάνε και έρχονται απράκτη. Μα κύριε Χαμουλά, τώρα εσέντε πάει ως αυρώσεις παραθαλάσσιο με δάσος περιοχή 20.000 ευρώ, 3 τετάρτου του 12 αυτή η αγοραπολισία. 8.000 τετραγωνικά μέτρα. Τεράστιες περιουσίες. Αυτά όλα οι χιλιάδες των υποθέσεων είναι απίστευτες. Μ' ακούσα, είναι αμόχωστος. Συγχωρέστε με. Είναι αμόχωστος. Είναι flat, διαμέρισμα. Πωλήθηκε για 22.000 ευρώ. Είναι εκατοντάδες πράξεις, δηλαδή είναι αυτά όλα. Αυτά όλα όμως παραπέμπουν σε κάποια μηνύματα. Ναι. Ότι δυστυχώς ο προσφυγικός κόσμος έχει φτάσει σε σημεία εξαθλίωσης και ότι
το κόστος της μίλησης, για το οποίο σίγουρα δεν ευθυνόμαστε εμείς, το επιφορτώνεται ο πρόσφυγας κάθε μέρα. Mm-hmm. Και θα πρέπει να παραδεχτούμε και να απολογηθούμε προς τους πρόσφυγες ότι από το 1974 μέχρι τώρα, αν και κάποιοι συνεχώς φωνάζουν για τη βοήθεια προς τους πρόσφυγες, και ο αγαπητός ο Γιώργος γνωρίζει πολύ καλά, είναι παλαιότερος από μένα. Εγώ θεωρώ ότι ήταν πενιχρή οι βοήθειες. Φώναζα και λιδωρήθηκα γι' αυτό ότι τους εγκατέλειψαν όταν... όλοι εκτός ή εκ των έσω καρεκλογένταυροι κομματικοί των διακυβερνήσεων των πρώτων μετά την εισβολή, οι οποίοι τακτοποιήθηκαν κάποιοι, οι χιλιάδες των προσφύγων ξεχάστηκαν από όλους. Πετάχτηκαν στον κάλαθο τον Αχρίστο. Και οι περιουσίες των προσφύγων εμηδενίστηκαν. Και καλά μας έκαναν να με ρωτάτε εμένα. Οι περιουσίες των προσφύγων εμηδενίστηκαν. Και όλος ο κρατικός προϋπολογισμός τα τελευταία 45-50 χρόνια επενδύεται και αναβαθμίζει τις περιουσίες στην ελεύθερη περιοχή. Μάλιστα. Αυτοί οι προσφύγες λοιπόν, και εγώ δεν τους κατηγορώ, στέλνουν απεγνωσμένα ένα μήνυμα. Ναι, προχωράτε υπεύθυνα και με θάρρος σε διαπραγμάτευση, διότι εμείς εκτός του ότι φυσικά εξοντωνόμαστε. Δεν... Αλλά αυτό είναι λύση. Αν ένα πολύ μεγάλο μέρος μείνει στο Υπουργείο Υπηρεσιακό Συνεισφορικό Κρατηρίο, θα με αποζημιώσεις. Εγώ θα σας έλεγα κάτι άλλο. Γιατί τόσο καιρό δεν τους κοιτάξαμε τους πρόσφυγες, ή και έστω και τώρα. Και όταν μπορούσαμε. Και όταν μπορούσαμε. Και όταν μπορούσαμε. Και να υπάρξει μια ανταλλαγή. Κύριε Μιλωνά, να πάρω τηλέφωνο, ναι. Αν επιτρέπετε, θέλω να κάνω και μια τοποθέτηση όσον αφορά το συγκεκριμένο ζήτημα. Δυστυχώς δεν έχω πάρα πολύ χρόνο, ναι. Ωραία. Θα πω το εξής. Ίσως τη συνεχίσουμε τη συζήτηση, ναι. Είναι πολύ σοβαρή συζήτηση. Γιατί αυτή τη στιγμή, εκτός από την λεγόμενη επιτροπή, αναδεικνύεται ακόμη ένα θέμα ότι οι Ελληνοκύπροι πολλούν από μόνοι τους μέσω κάποιων δικηγορικών γραφείων τις περιουσίες τους στα κατεχόμενα απευθείας, είτε σε Τούρκους υπήκους, είτε σε τουρκικές εταιρείες. Είναι βέβαιο ότι αυτές φυσικά οι πράξεις δεν μπορούν να κατατεθούν στο χτιματολόγιο μας, αλλά να είστε βέβαιοι ότι όταν και εφόσον θα επέλθει η οποιαδήποτε λύση του κυβερνητικού προβλήματος, αυτές θα αναγνωριστούν. Όχι, μας έχουν πληροφορήσει ότι τέτοιες πράξεις δεν γίνονται αποδεκτές στο χτιματολόγιο μας. Άρα απλά υπογράφουν τα συμβόλαια και όταν και εφόσον θα γίνει η λύση του κυπριακού προβλήματος, τότε αυτά να κατατεθούν επισήμως στο χτιματολόγιο. Θέλω να πω το εξής. Ξέρετε, έχει πει ο αγαπητός συνάδελφος για τους πρόσφυγες εδώ. Ναι, μετά το 1974 η πολιτεία μέσα στα πλαίσια των δικών της δυνατοτήτων προσπάθησε να βοηθήσει τον προσφυγικό κόσμο. Είναι κατανοητό ότι η πολιτεία δεν ανταποκρίθηκε στις προσδοκίες του προσφυγικού κόσμου. Δεν κατάφερε να στηρίξει τον προσφυγικό κόσμο, ο οποίος είναι αυτός ο οποίος ανέλαβε όλο το βάρος της τουρκικής εισβολής, και γι' αυτό τον λόγο είδαμε περιπτώσεις που προσφυγικός κόσμος να περνά δύσκολες στιγμές. Ακόμα χειρότερα αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Όταν η Τρόικα περίπου έχει επισέλθει και στην προσφυγική πολιτική την οποία εφαρμόζει το κράτος, χωρίς να αναγνωρίσει ότι εδώ υπάρχει εισβολή κατοχή, ότι υπάρχουν 200.000 πρόσφυγες, και αν δείτε έχουν καταργηθεί προγράμματα χορηγιών και βοήθειας των προσφύγων από το κράτος, και σε συνομιλία και με τον Υπουργό Εσωτερικών περίπου η Τρόικα απαιτούσε εντελώς κατάργηση της προσφυγικής πολιτικής. Όμως, θα σας πω ότι έχουν σπάσει τα τηλέφωνα. Θα πω και την άποψή μου. Επειδή πιέζω με πολύ και σας πιέζω και εσάς. Θα πω και το εξής όμως. Να συνεχίσουμε αύριο. Όσα και να είναι τα σπάσει τα τηλέφωνα, κύριε Χαμπουλά. Θα τελειώσω. Κύριε Μανάβα, δεν θα σας διακόψω. Συγγνώμη μια στιγμή. Να πω στον κόσμο ότι θα πάρω 2-3 τηλέφωνα. Δεν έχω άλλο χρόνο δυστυχώς. Θα πάρω 2-3 τηλέφωνα. Ολοκληρώσουμε την κουβέντα μας με τους κυρίους. Και να συνεχίσουμε αύριο την κουβέντα, θα συνεννοηθούμε μαζί τους. Όσο και να είναι δύσκολα τα πράγματα που περνά αυτός ο λαός όμως, κύριε Μιλώνα. Ξέρετε, εγώ προσωπικά τουλάχιστον κατανοώ τις ανάγκες του προσφυγικού κόσμου. Εδώ όμως πρέπει το κράτος να αναλάβει τις ευθύνες του. Μας λέει ο αγαπητός συνάδελφος ότι, ξέρετε, εδώ αποδεικνύει ότι ο λαός λέει προχωράτε αμέσως σε διαπραγματεύσεις. Δηλαδή, απλά και μόνο υπεύθυνα και με θάρρος, είπα. Υπεύθυνα και με θάρρος. Υπεύθυνα και με θάρρος. Δηλαδή, το θάρρος σημαίνει να αποδεχτώ οποιαδήποτε λύση για να σταματήσουν να πουλούν τις περιουσίες. Δεν είπα αυτό το πράγμα. Άρα, εγώ λέω ότι εδώ την ευθύνη του θα την αναλάβει ο κράτος. Όπως επίσης, κύριε Μιλωνά, εγώ διαφωνώ πλήρως με τον οποιονδήποτε, παρόλες τις οικονομικές δυσχέρειες τις οποίες μπορεί να έχει κάποιος, να πουλεί την περιουσία του είτε σε τουρκικές εταιρείες είτε σε Τούρκους υπήκους. Και εγώ ρωτώ,
πολλούν περιουσίες για ποιο λόγο? Για να σπουδάσουμε τα παιδιά μας. Υπάρχουν πολλοί υγείας. Για να λόγους υγείας. Υγείας, ωραία. Τι θα κάνουν, κύριε? Εδώ είναι η πολιτεία. Να στηρίξει η πολιτεία. Μα συμφωνώ. Ξέρετε αλλά... πολύ καλά ότι μπορεί να βάλει όχι την περιουσία μόνο, του πρόσφυγα. Κύριε Μιλωνά. Κύριε Μανά, υπάρχει ο φορέας ισότιμης κατανομής βαρών. Μπορεί να βάλει την περιουσία του στα κατεχόμενα υποθήκη. Και να πάρει ένα δάνειο. Ωραία. Για θέματα υγείας. Σε τρία χρόνια θέματα υγείας. Δεν είναι σε τρία χρόνια. Συγγνώμη, λάθος. Είναι σε τρεις μήνες. Μιλώ για αγιστικά. Σε τρία χρόνια. Σε τρεις... Δεν μπορεί. Σε ήταν τρία χρόνια. Εν πάση περιπτώσει. Δεν λοιπόν, είναι έτσι χαμουλά, τα πράγματα. Κύριε Μανά, μια στιγμή. Παίρνω ένα μήνυμα, το καταθέτω και αυτό. Θα επικοινωνήσω με τον φίλο, είναι καλή πηγή. Έχει στοιχεία ότι σε πολλές περιπτώσεις πεθαμένοι προσφύγες, κάποιοι επιτίδιοι, δικηγόροι ή άλλοι τέλος πάντων, το εκμεταλλεύτηκαν κάνοντας πλαστά πληρεξούσια για να μπορέσουν να κάνουν αγοροπολισίες όπως τις αποκαλύψω σήμερα. Λοιπόν, να πάρω μερικά τηλέφωνα. Αύριο θα συνεννοηθούμε για την ώρα, κύριε Βαρνάβα και κύριε Χαμουλά. Θέλω να πάρω μερικά τηλέφωνα ο κύριος Ανδρέας πρώτα από Λευκοσία. Σύντομα σας θερμοπαρακαλώ να κάνουν ένα τελευταίο σχόλιο οι κύριοι και θα συνεχίσουμε αύριο. Παρακαλώ, κύριε Ανδρέα. Κύριε Μιλωνά, σύντομα υπάρχει μια ζωή 51 χρόνια, όπως μας είπε ο Αμερικανικός πρέσβης, μας κοροϊδεύουν οι μπάντες και τα πάντα. Μετά από 50 χρόνια, επίσης στην Γερίνια πριν 15 μέρες. Και είδα την πραγματικότητα τι υπάρχει. Και το είπα μέσα στην Γερίνια, πήγε για σχετικούς λόγους. Μέσα στην Γερίνια, στον Άγιο Γιώργη. Και λέγω, πρέπει οι 56 βουλευτές, μαζί με επικεφαλής των κύριων πρόεδρων της Δημοκρατίας, να μπουν σε ένα λεωφορείο και να ξεκινήσουν με το ολόφραμα του Αγίου Δομετίου, να πάμε μέχρι την Γερίνια να δουν την πραγματικότητα. Ουδείς πρόσφυγας θα αντιστρέψει. Ουδείς, διότι περιπέζουν μας. Αν υπήρχε έστω και ελάχιστον πριν 10-15-20 χρόνια, τώρα περιπέζουν μας. Αύριο, κύριε Ανδρέα, ευχαριστώ πολύ. Τα ευκόρες εννοώ να παραλείπονται. Η εισήγηση είναι να τελειώνουμε με τον Κυπριακό. Αυτό λέει ο κύριος Ανδρέας. Με λύση του Κυπριακού. Ο κύριος Νίκος, ακόμα δύο τηλέφωνα. Ο κύριος Νίκος, παρακαλώ. Μιλωνά. Ναι. Σύντομα σας θέλω, παρακαλώ. Με αυτός μας ακούγε, Μιλωνά. Να σου πω, κύριε Βαρνάβα και κύριε Χαμουλά, το ερμάτε εσείς και το κυβερνό κόμμα. Όσοι πουλούν περιουσίες οι πρόσφυγες να τους κάνουν υποστηρίζουν ταυτόχρονα. Να τους κάνουν υποστηρίζουν ταυτόχρονα, φίλε μου. Να τους κάνουν υποστηρίζουν ταυτότητες, είπετε. Να τους συμπάρουν πίσω, λέει το κράτος. Να τις πάρουν, να μας τις πάρουν τους πρόσφυγες πίσω, γιατί δεν έχουν αξία. Όχι, όχι, πολύ μεγάλο. Μάλιστα, μάλιστα. Ευχαριστώ, κύριε Νίκο. Λοιπόν, πάω στον επόμενο. Είναι ο κύριος Φανιέρος. Τον ευχαριστώ και θερμά, γιατί ξέρει πάρα πολλά πράγματα ο κύριος Φανιέρος για αυτά τα θέματα. Κύριε Φανιέρο, γεια σας. Συγχαρητήρια, κύριε Μιλωνά, για την εκπομπή. Αλλά συγχαρητήρια πρώτα σε εσένα που είσαι άνθρωπος με καρδιά. Κύριε Φανιέρο, να σας πω, την προηγούμενη φορά που σας μίλησα, μου είπατε για αυτές τις ιστορίες και εγώ θα το πω, μου δείξατε και τον δρόμο να βρω τα στοιχεία. Και επειδή είσαι καλά ενημερωμένος, ποια στοιχεία έχεις για αυτό την αγοραπολισία που γίνεται αυτό? Είμαι καλά ενημερωμένος γιατί είναι ο τόπος μου που αγαπώ. Είναι ο τόπος μου που αγαπώ. Οι καλεσμένοι σου είναι πολύ καλοί, αξιέπαινοι, αλλά ό,τι για μου, κοίταξε να δεις. Ο πρόσφυγας είναι ο πιο πονεμένος άνθρωπος στην Κυπριακή Δημοκρατία. Έχασε ζωές που είναι το κυριότερο, έχασε και τις περιουσίες του. Οι κυβερνήσεις που τον μακάριον κερά, ακούω κάποτε και λαλού υπήρχαν ταμεία. Αφού υπήρχαν ταμεία, γιατί δεν υποθήκευσαν τις περιουσίες αυτές, τους πρόσφυγες, και να είναι δικές μας, και άμα έχουν τα λεφτά, να τις δικαιούνται ο πρόσφυγες. Έτσι που τα έκαναν τώρα, έπιασε τουρκικά χέρια. Και τουρκικά χέρια, η εταιρεία αυτή που βλέπεις, είναι το φίτσιο τους. Εν πάση Τούρκους της Τουρκίας, που γράφονται οι περιουσίες. Όλες αυτές οι εταιρείες... Να παρουσιαστούν αύριο, όπως έρχονται οι Κινέζοι, ναι, και βοράζουν από εμάς και ζούμε τους διαβατήριο. Τι Τούρκοι τώρα που εβοράζαμε τις περιουσίες, θέλουμε υπηγειότητα. Πρέπει η κυβέρνηση έστω και τώρα καρτερού γραμμή μέσω δικηγόρους οι Κύπροι πρόσφυγες να τα πουλήσουν και τα άλλα. Να επέμβουν τώρα, να σταματήσουν οι δικηγόροι που το έκαναν επαγγελματισμό και θεωρούν
τον κόσμο μόνο για λεφτά. Καλή γυαλιά προφανώς, κύριε Φανγκέρο. Φως φαναρί. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Φανγκέρο. Θα συνεχίσουμε αύριο την κουβέντα, οπωσδήποτε. Έχω λάβει και ένα μήνυμα από μια κουβέντα, σας παρακαλώ, για να κλείσουν. Ναι. Ναι, ο οποίος μου λέει ότι η συγκεκριμένη επιτροπή που λέω εγώ, η λεγόμενη επιτροπή αποζημιώσεων, δεν είναι λεγόμενη επιτροπή αποζημιώσεων. Κοίταξε. Γνωρίζω πάρα πολύ καλά το ιστορικό και διαμέσου της απόφασης του ΕΔΑΔ, γιατί μου λέει να πάρω πληροφορίες. Αλλά εγώ θα συνεχίσω να τη λέω, κύριε Μιλωνά, λεγόμενη. Ξέρεις γιατί? Γιατί το ΕΔΑΔ είχε την υποχρέωση να αποφασίσει νομικά. Η απόφαση αυτή την οποία έβγαλε το ΕΔΑΔ τότε ήταν πολιτική, η απόφαση η οποία μας επαρέπεμπε να αναγνωρίσουμε περίπου την επιτροπή αυτή. Βοηθήστε γιατί, επειδή η Τουρκία παρουσιάστηκε και είπε ότι ξέρεις το ψευδοκράτος είναι υποχείριόν της. Για μένα είναι λεγόμενη. Αλλά λέω και το εξής τελειώνοντας. Ξέρετε, πολλούμε πατρία. Δηλαδή, για να σπουδάσουμε τα παιδιά μας και να μείνουν στην Αυστραλία, να πάνε στην Αμερική, να πάνε στην Αγγλία, όταν δηλαδή πολλοί στην πατρίδα σου, τα παιδιά σου, τι θα τους παραδώσεις όταν θα γίνουν επιστήμονες. Κύριε Χαμούλα, μια κουβέντα, συνεχίσουμε αύριο. Μια κουβέντα, σας παρακαλώ. Σέβομαι το θέμα του χρόνου. Το θέμα του χρόνου, όμως θα ρωτήσω κάτι. Εάν αύριο, διότι άκουσα και τον φίλο Αντώνη από τη Λεμεσόν, εάν αύριο παρουσιαστεί μια εταιρεία τουρκικών συμφερόντων και ξεκινήσει και αγοράζει στη Λεμεσόν, στη Λάρνακα, ελληνοκυπριακές περιουσίες, μπορεί να σταματήσει κανένας? Κανένας. Κανένας. Υπό κάποιες προϋποθέσεις. Κανένας. Με νομοθεσίες για λόγους ασφάλειας, εθνικής ασφάλειας. Μπορεί... Μα αυτό έχει και άλλη σχέση με την πώληση, την μαχαιροποίηση και την πώληση των δανείων. Δεν μπορεί κανένας. Είναι μάλλον προς την ίδια ψηφοφορία. Αν θέλει να αγοράσει την τράπεζα Κύπρου με δημόσια πρόταση ή άλλη τράπεζα, μπορεί να σου το έχει κανένας? Κανένας. Άρα να μην... Διότι να μην το κυρίσουμε μόνο στους πρόσφυγες. Αλλά να συνεχίσουμε, αλλά παρακαλώ θερμότατα. Αυτές τις πληροφορίες που έχετε, βεβαίως, να μας τις δώσετε και εμάς για δική μας ανάγνωση. Ευχαριστώ. Οι συνεργάτες, οι συνάδελφοι εδώ θα βοηθήσουν. Ευχαριστώ θερμά και τους δύο. Ευχαριστώ. Λοιπόν, πάμε στον Μάριο Παπαηλία να δούμε τι νεότερο έχει στο ρεπορτάζ στο πολιτικό. Μάριο, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, Παύλο, κυρίες και κύριοι. Είχαμε δηλώσει πριν από λίγο του κυβερνητικού εκπροσώπου του Νίκου Χριστοδουλίδη, σχολιάζοντας. Μάριο, μου ζητώ συγγνώμη, λίγο πιο δυνατά. Ζητώ συγγνώμη. Λοιπόν, να επαναλάβω, είχαμε δηλώσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου του Νίκου Χριστοδουλίδη για τις χθεσινές τοποθετήσεις του Αμερικανού πρέσβη του Τζον Κόμινγκ. Ο Νίκος Χριστοδουλίδης χαρακτήρισε απαράδεκτη τη δήλωση του Αμερικανού πρέσβη. Είναι τέτοιες δηλώσεις, είπε, που δημιουργούν προβλήματα στο διάλογο και είπε πως η κυβέρνηση θα συζητήσει το όλο θέμα με την Αμερικανική κυβέρνηση, θα το θέσει το απαράδεκτο των δηλώσεων. Υπάρχει ακόμα κάτι, Παύλο, όσον αφορά τον καταρτισμό των μέτρων οικοδόμησης της ισχύνης χαμηλής πολιτικής. Ο Νίκος Χριστοδουλίδης διέψευσε ότι υπάρχει δυστοκία στον καταρτισμό αυτού του καταλόγου. Είπε πως δεν υπάρχει προς το παρόν οτιδήποτε προς ανακοίνωση, ξεκαθαρίζοντας πως τον τελικό λόγο θα έχουν οι δύο ηγέτες κατά την αυριανή του συνάντηση. Ρωτήθηκε καθόλου για το θέμα των εγγύσεων και τις δηλώσεις Ερντογάν, Μάρια, πριν λοιπόν, για το θέμα αυτό φαίνεται ότι. Έχει σημασία, ναι. Φαίνεται να υπάρχει, Παύλο, μια διαφορετική προσέγγιση όσον αφορά τον Ταγί Περτογάν με τον Μευλούτη Τσαβούσογλου στο θέμα των εγγυήσεων. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ναι, ερωτήθηκε και για αυτό το θέμα. Είπε πως η κυβέρνηση καταγράφει αυτές τις θέσεις. Και θα εξαξιολογήσει, υπάρχει... φαντάζομαι. Ναι, δεν υπάρχει όμως, είπε, στο παρόν στάδιο οτιδήποτε που θα ήθελε να πει. Υπάρχουν πολλά άλλα να συμφωνηθούν πριν φτάσουμε στο θέμα των εγγύσεων, λέγοντας ότι θα πρέπει όταν θα έρθει η ώρα να συζητήσει αυτό το θέμα, να το συζητήσει. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν πολλά άλλα που πρέπει να γίνουν. Τα υπόλοιπα έγγραφα που βάλαμε χτες για να αλλάξω λίγο θέμα, είναι έγγραφα του ψευδοκράτους. Με ενημέρωσαν ότι μάλιστα διέταξαν και έρευνα, είναι σε διαθεσιμότητα και ερευνούνται κάπως η λειτουργία του ψευδοκράτους. Εξυπηρετιότητος της. Ναι. Όχι δική μου, αυτή είναι σοβαρό ψευδοκράτος. Απέναντι, σοβαρό ψευδοκράτος. Είναι αυτό, εγώ στην αρχή όταν το είδα, αυτό το περιστέρι, είναι όπως στην Κυπριακή Δημοκρατία, λένε 1983, ίδρυση του ψευδοκράτους. Μάλιστα. Είναι έγγραφα του ψευδοκράτους, τα οποία μας, ένας πολύ καλός κύριος μας τα προσκόμισε να είναι καλά. Έχουμε και εμείς παραπροσυγκεστικές στάσεις, κύριε Γεωργίου. Μακάρι, κύριε Μιλωνά. Έστω λοιπόν, η όψιμα. Δεν είναι καθόλου όψιμα. Είναι μέσα στα πλαίσια της αλήθειας. Άλλοι είναι όψιμοι. Ο Κορά είναι εκεί και ταλαιπωρείται έναν Λιτσάριο εχθές και δεν είναι κανένα ούτε σας τους επαναπροκριστές, ούτε των συναγερμών ή ακόμα και το δίκο. Όχι, το δίκο πήγε. Συγγνώμη. Το δίκο ήταν. Να κάνετε καμιά. Μα ακούσατε πέρα να δηλώσω ότι είμαι καμιά φορά είναι πάρα προσεγγιστής, κύριε Μιλωνά. Όχι, μιλώ ακόμα, κύριε. Εγώ είμαι εναντίον όσων δημιουργού σχέση. Κύριε Μιλωνά, είμαι κάθετα εναντίον.
ή ο Τωρναρίδης και ο Θεμιστοκλής. Είμαι κάθετα αναντίον. Μα δεν ήταν επαναπροσέγγιση. Ο Τουρκοκύπρος στήριζε την κυπριακή σημαία. Κύριε Αντωνίου, να ολοκληρώσω. Είμαι κάθετα εναντίον σε όσους δημιουργούν κλίμα σχέσεων καλής γειτονίας με το ψευδοκράτος. Είναι ένα να συνομιλούμε για τη λύση του Κυπριακού που όλοι θέλουμε. Ναι, και το δεύτερο, ναι. Ο καλύτερος μας σύμμαχος ασφαλώς είναι Τουρκοκύπροι, αλλά να είμαστε ειλικρινείς και έντιμοι. Ναι. Η πραγματική επαναπροσέγγιση και το πραγματικό εμπόδιο της επαναπροσέγγισης είναι η τουρκική κατοχή, η τουρκική απειλή. Όλα τα υπόλοιπα είναι εκ του περισσού. Μεταξύ εμένα και τον κύριο Γεωργίου το προσπερνούμε. Αυτά τα έγγραφα τι λένε λοιπόν. Ενώ εμείς κάνουμε επαναπροσέγγιση και καλά κάνουμε. Με αυτούς τους ανθρώπους σας συμβιώσουμε και εμείς και τα παιδιά μας τους ενός των αιώνων, πρώτο ο Θεός. Η Τουρκία, πεθοδευμένα αυτά τα έγγραφα, και είπα μερικά παραδείγματα χτες και θα επαναφέρω και μερικά σήμερα, από το 2006 και μετά, είναι τεράστιες εκτάσεις, τα έδωσα σε συναδελφούς σας στη Βουλή, της Επιτροπής Προσφύγων που ήταν χτες εδώ μαζί μας, μερικά, προχωρούσα σε ωραπολισίες, με ημερομηνίες στοιχεία. Η πληροφόρηση που έχουμε και τη δώσαμε είναι ότι μεγάλα δικογραφία, ακόμα και πολιτικοί, οι οποίοι στο παρελθόν είχαν και την νομική ιδιότητα. Είναι μέσα. Και όχι μόνο. Όχι. Εδώ υπάρχουν εταιρείες. Αν υπήρχε κράτος σοβαρό και στις ελεύθερες περιοχές, θα τα ζητούσαν αυτά τα έγγραφα, θα μου τα ζητούσαν, λέω εγώ τώρα ένα παράδειγμα, να δουν αν η εταιρεία Τάδε, στη στάδη του μήνα, έγινε αυτή η μεταβίβαση ο Ελληνοκύπριος ο συγκεκριμένος. Κύριε Θεμιστοκλή, θέλω να κλείσω γιατί αυτή η σκέψη πολύ σημαντική, να δούμε ποιοι είμαστε έντιμοι μεταξύ μας. Μάλιστα. Ο κύριος Μιλωνάς πούλησε στο SNDP, στον Άγιο Λαμπρόσιο της Κερίνιας, από όπου κατάγομαι για παράδειγμα, στις 25 Τρίτου, θα τον έβρισκαν, για λόγους υγείας ή ανάγκης να σπουδάσω τα παιδιά μου, το σπίτι του παππού μου ή το σπίτι του πατέρα μου και πήρα 20.000 ευρώ για να κάνω τη δουλειά μου. Δεν θα διωχθώ ή θα το διαλέξει η νομική υπηρεσία, δεν ξέρω αν είναι καν. Όμως ποιος με έφερε σε επαφή, ποιο κύκλωμα με έφερε σε επαφή με τον, πώς τους λένε, με το κύκλωμα δικηγόρου που μου κάνει στις δουλειές και εδώ μιλούμε για τεράστιες εκτάσεις και θυμίζω στο κλείος. Τεράστιες εκτάσεις. Τα λεφτά, το μισό εκατομμύριο για παράδειγμα που έχω την πληροφόρηση από τέσσερις πράξεις εδώ, μισό εκατομμύριο commission, προμήθεια που δόθηκε σε συγκεκριμένο μεγάλο δικηγόρο, δηλώθηκε στον τμήμα φόρο εισοδήματος. Πήγε στο Λονδίνο μέσω των τουρκικών τραπεζών. Αυτά δεν ξέρω αν συμβαίνουν, αλλά κάποιος θα τα λέξει. Κύριε Μιλωνά, η ερώτηση μου είναι απλή. Το έχετε παραδώσει αυτόν τον πακέτο των εγγράφων σε βουλευτές? Σε δύο βουλευτές, ναι. Ωραία. Εχθές τους το έδωσα σε ανθρώπους. Πάρα πολύ απλό. Ναι. Μπορεί να μου το δώσετε για μένα? Βεβαίως, θα σας δώσω και στους τρεις. Και στους τρεις. Και φαντάζομαι κάποιος θα δει τι γίνεται. Και εγώ σας εγγυώ με ένα μόνο πράγμα. Ναι. Ότι θα πάμε στη Βουλή, θα γραφτεί το ζήτημα και να έρθουν εκεί να δώσουν εξηγήσεις. Και ο έφορος εταιριών και οι πάντες για αυτόν τον κατάντημα. Εάν σε αυτόν τον κατάλογο που λέτε τώρα υπάρχουν εταιρείες ελληνοκυπριακών συμφερόντων. Υπάρχουν στοιχεία για τις πωλήσεις. Δηλαδή, ο Μιλωνάς πούλησε στον Άγιο Ναυρόσιο, παράδειγμα, το σπίτι του. Ναι. Σε συγκεκριμένη αλλά τον Μιλωνά των φτωχών των ταλέπορων τον πήρα εγώ δικηγόρος για να πάρω και την μίζα, την ανάλογη. Ναι, να σας δώσω ένα παράδειγμα, ένα παράδειγμα και εσείς το καταλάβετε, για να μην υπάρχουν παρεξηγήσεις. Λευκωσία. Στην Αμόχωστο, να διαλέξω 2-3 έτσι χαρακτηριστικά. Στην Κερίνια. Λοιπόν, 4 τεμάχια γης και ένα κατάστημα 750.000 ευρώ. 15 δεκάτου του 9. Από όχι στα πρόσφατα, 25 του Μάρτη, να δώσω μερικά παραδείγματα. Δεν ξέρω και τις περιοχές, είναι στα τουρκικά. Μπεγερπέι, λογικά θα είναι, έτσι λέει την περιοχή. Πωλήθηκε ένα οικόπεδο, μεγάλο οικόπεδο, 13.320 τετραγωνικά μέτρα, για την τιμή των 250.000 ευρώ, στις 13 του 11. Θα φτάσουμε και στο 15, δεν συνεχίζονται ακόμα. Επειδή πολιτικά μιλούμε όλοι και λέμε ότι η πώληση γης στα κατεχόμενα από Ελληνοκύπριους de facto δημιουργεί τετελεσμένα επί των συνομήρων και των τράπεζων. Παύλο μου, καλή και αγαπημένε, αυτό το θέμα δεν μπορεί κανέναν κόμμα να το προσπεράσει μια διαφορία. Κανένα δεν μπορεί βουλευτή να σφυρίζει μια διαφορία. Τον έχουμε τον θα μα τα δώσετε και θα τον κοντιάσουμε. Θα τα δώσω. Έχουμε τον κύριο Γεωργιάδη. Λοιπόν, να τον βγάλουμε τώρα. Ο κύριο Γεωργιάδη είναι μέλο του συνδέσμου ιδιοκτητών ακίνητη περιουσία στα κατεχόμενα. Οι οποίοι το ξέρω ότι δεν είναι έτοιμος, θα τον έχουμε σε λίγο, το ξέρω. Δίνω μερικά παραδείγματα ακόμη. Πρόσφατα, λοιπόν, 5 Μαρτίου του 2015, πριν δύο μήνες, πωλήθηκε στη Λευκωσία οικόπεδο, ή δεν ξέρω πόσα οικόπεδα είναι, 3.485 τετραγωνικά μέτρα για τα 433.000 ευρώ. Το Μάρτιο του 2015,
Εγώ θυμάμαι ο πέρσι ο κύριο Χάσικο να λέει για όνομα του Θεού. Και δεν αφορά μόνο πράξεις που αφορούν την Επιτροπή Αποζημιώσεων, που είναι αμέρος. Αφορούν και ενέργειες οι οποίες γίνονται μακριά από την Επιτροπή Αποζημιώσεων. Δηλαδή, εγώ έχω ανάγκη λεφτό, με παίρνει ο κύριος Γεωργίου, ο κύριος Αντωνίου, ναι. Με παίρνουν στον ατζέντη του στα κατεχόμενα. Ό,τι έπαθαν οι Παλαιστίνοι, κύριε Μιλωνά, θα πάθουν κι εμείς. Και χειρότερα. 800.000 στην Κερίνια, 2.137, τετριόροφο building λέει εδώ. Η απόφαση είναι νούμερο 844, 20 Μαρτίου του 2015. Στην Λευκοσία, 6.565 ανταλλαγή. Με τι ανταλλαγή? Δεν ξέρω, δεν λέει εδώ. Ανταλλαγή. Υποψιάζομαι κανένας πει στις ελεύθερες περιοχές. Στις 31 Τρίτου του 2015, απόφαση 854. 9 Απριλίου, η τελευταία πράξη. Δεν ξέρω το ραπ, τα τουρκικά τοπονύμια, λέει η ΚΟΦ. Το μήνυμα. 22.130, 50.000 ευρώ. Μιλωνά, απόφαση 856. Το μήνυμα και το εύρος αυτής της ιστορίας το έχουμε πιάσει, φαντάζομαι, και τρεις. Θα μας ετοιμάσετε. Έχω ενώπιον μου τα συνολικά. Τα συνολικά, εσείς. Ναι. Μιλάμε για 6.178 αιτήσεις στην Επιτροπή Αποζημιώσεων. Έχουν εξεταστεί μέχρι τώρα 820 υποθέσεις. Έχει μεταβιαστεί στην Επιτροπή Αποζημίωσης μια έκταση 21.324.432 τετραγωνικά μέτρα έναντι του αντιτίμου 202.000 στερλινών. Γιατί έχω εδώ το συνολικό πέρα της Επιτροπής Αποζημίωσης, όπως είπατε εσείς. 21.324.432. Προσθέστε άλλα περίπου 174 εκατομμύρια τετραγωνικά μέτρα. Από άλλες πράξεις. Και μιλάμε μόνο για τις 820 αιτήσεις που έχουν εξεταστεί μέχρι τώρα. Ένα σχολείο. Άλλες 5.500. Δυστυχώς στην Κύπρο λειτουργούμε πυροσβεστικά και όχι προληπτικά. Δηλαδή, οι συμπατριώτες μας αποφάσισαν να δημιουργήσουν πλειοψηφία τουρκικής γης στα κατεχόμενα επαμοιβή. Και αυτοβούλος. Μπορώ να πω στον κύριο Γεωργιάδη μια στιγμή, ήταν και τον πρόεδρο και τον υπουργό εσωτερικών. Κύριο Γεωργιάδη, γεια σας. Απολογούμε, εντάξει. Κύριε Γεωργιάδη, σας έλεγα Γεωργιάδη, είστε Παναγίδης. Απολογούμε. Κύριε Παναγίδη μου, συγγνώμη, λάθος δικό μου. Πήδατε και τον κύριο Χάσικο και τον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Ναι, ήταν στο ραντεβού και ο κύριος Χάσικος, ναι. Ως συναρμόδιος υπουργός. Εγώ ξέρω ότι όλοι ανησυχούσαν και ο πρόεδρος και ο κύριος Χάσικος και μας έλεγαν ότι όχι μόνο για την Επιτροπή, αυτό το πράγμα πρέπει να τελειώσει και μάλιστα σε αντιδιαστολή με κάποιους που δεν θέλουν τη λύση, πρέπει με τη λύση να σταματήσουμε αυτό το πράγμα γιατί σε πολύ λίγο καιρό μας έλεγαν, εδώ και 2-3 χρόνια και 4 και 5 και 6 βέβαια, δεν θα υπάρχει ελληνική γη να διαπραγματευτούμε στα κατεχόμενα και πρέπει να γίνει κάτι. Δεν έκαναν κάτι βέβαια, ούτε αυτοί ούτε οι προηγούμενοι ούτε οι προπροηγούμενοι για τους πρόσφυγες που πολλοί από αυτούς αντιμετώπιζαν προβλήματα. Ας μην γίνω υπερβολικός. Και μέχρι τον Μάρτιο και πριν γίνονταν. Τι σας είπαν εσάς λοιπόν, κύριε Παναγύρη? Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας καθώς και ο υπουργός είχαν συμφωνήσει μαζί μας ότι πρέπει να γίνει μια προσφυγική πολιτική. Ούτως ώστε να ξεκινήσει να γίνεται μια κάποια αρρωγή των προσφύγων ιδιοκτητών οι οποίοι δεν έχουν πάρει τίποτα μέχρι σήμερα, ούτως ώστε να είναι ικανή αυτή η αρρωγή να μην ξεπουλούν τη γη μας τα κατεχόμενα. Να μην ξεπουλούν τη γη και έχουμε προτείνει συγκεκριμένα μέτρα τα οποία δεν θα ξεπερνούν κάθε χρόνο τα γύρω στα 40 εκατομμύρια ευρώ που είναι λίγο περισσότερα από ό,τι χρησιμοποιεί η Επιτροπή των Κατεχομένων. Και αυτά τα μέτρα τα οποία αυτή τη στιγμή εξετάζει το Υπουργείο Εσωτερικών και θα έχουμε γύρω στο τέλος του μηνός, του Μάη, καινούργια συνάντηση με τον κύριο Χάσικο, είναι μια συμβολική αποζημίωση για την απώλεια κρίσης ανά δεκάριο και η δημιουργία ενός φορέα αγοράς περιουσιών από τα κατεχόμενα, αντίστοιχο με την Επιτροπή που υπάρχει στα κατεχόμενα, αλλά με πολύ καλύτερους όρους, διότι η περιουσία θα είναι καταπίστευμα, θα είναι ενέχειρον και σε κάποια φάση αυτός ο οποίος θα την ενεχειριάσει θα έχει τη δυνατότητα όποτε θελήσει στο μέλλον ή με τη λύση του Κυπριακού, αλλά εν πάση περιπτώσει όποτε έχει οικονομική άνεση να την αποκτήσει πίσω, καταβάλλοντας φυσικά τους τόκους οι οποίοι αναλογούν. Σας είπαν δηλαδή ότι αυτά που μας περιγράφετε τόση ώρα είναι και συμφωνούν και στους σχεδιασμούς τους, διότι εγώ γνωρίζω ότι δεν υπάρχουν λεφτά, κύριε Παναγίδη. Αυτά τα οποία έχουμε συζητήσει είναι κοινές θέσεις όλης της πολιτικής ηγεσίας και ήταν και από καιρόν εδώ και ένα χρόνο στο τραπέζι της Επιτροπής
του Εθνικού Συμβουλίου που διόρισε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Αλλά επειδή το πρόβλημα προχωρεί, θεώρησε σωστό ο πρόεδρος της Δημοκρατίας να αναθέσει στον Υπουργό Εσωτερικών να διερευνήσει. Πού να βρει λεφτά. Διότι εγώ όχι ρωτούσα... τα λεφτά τους έχουμε μπει και εμείς τρόπους που να τα έβρουν. Να διερευνήσει το νομικό θέμα της υπόθεσης, ναι. Και τα λεφτά έχουν υποσχεθεί όλα τα κόμματα και οι βουλευτές όλων των κομμάτων στη Βουλή ότι προτίθενται και θα εργαστούν μέσα από τις διεργασίες της Βουλής να τα εξοικονομήσουν από πολλές πηγές. Δεν είναι θέμα τα λεφτά, είναι να δημιουργηθεί ένα πλαίσιο. Και επίσης αυτό το οποίο ήθελα να αναφέρω είναι ότι... Κύριε Παναγίδη, συγγνώμη κιόλας, διότι ξέρω, έζησα εγώ την προσφυγιά, συγχωρέστε με, είμαστε παιδί της προσφυγής, είμαι παιδί της προσφυγιάς. Δηλαδή τα χρόνια τα καλά και μας έφτιναν. Και τώρα που δεν έχουν λεφτά, μιλώ για την πολιτεία στο σύνολο της, έτσι δεν το προσωπιώσε για κανένα. Είναι και τώρα που δεν έχουν λεφτά... Αυτή τη στιγμή πρέπει... Πρέπει και ο κόσμος να βοηθηθεί λόγω της οικονομικής κρίσης. Αλλά συμφωνώ, δεν καταλάβατε τι σας λέω. Όταν είχαν λεφτά αυτό το κράτος και δεν βοήθησε όπως έπρεπε τους πρόσφυγες. Και αναγκάστηκαν πάρα πολύ να πάνε να πουλούν και να ξεπουλούν την πατρίδα για να ζήσουν να επιβιώσουν κάποιοι. Τέλος πάντων, κάποιοι επιτίδιοι για να βγάλουν κέρδη. Ναι, αλλά... Έχουν αντιληφθεί ότι η πατρίς ξεπουλιέται και πρέπει να σωθεί η πατρίς για να έχουμε το δικαίωμα. Λέτε ότι το έχουν αντιληφθεί. Μάλιστα. Βεβαίως. Ωραία. Και το τελευταίο που ήθελα να σημειώσω είναι ότι όλα τα κόμματα, ανεξαιρέτως ακόμα και η Εκκλησία, συμφωνεί ότι με τα πρώτα έσοδα από τα αέρια και τα πετρέλαια θα πρέπει να ξεκινήσει όχι απλώς η αποκατάσταση, αλλά η πλήρης αποκατάσταση των προσφύγων. Πρώτα να τα μοιράσουμε, κύριε Παναγίδη, τα αέρια με τον κύριο Ερντογάν που θέλει. Και ύστερα να δώσουμε και στους προσφύγες. Αυτό είναι ένα μεγάλο θέμα το πώς θα μοιραστούν και έχουμε και εμείς τις θέσεις μας. Δεν είναι τις παρουσίες να τις βάλουμε στο τραπέζι, αλλά όλη η πολιτική ηγεσία συμφωνεί σε αυτό το θέμα. Ναι. Και λυπούμε να παρατηρήσω ότι προχθές ο Υπουργός Οικονομικών που εξήγηλε τη σκέψη της δημιουργίας ταμείου δεν έβαλε μέσα την αποκατάσταση της απώλειας κρίσης. Γι' αυτό και έχουμε ζητήσει και αυτές τις μέρες έχουμε συνάντηση με τον Υπουργό Οικονομικών. Για να του θέσουμε το θέμα αυτόν ενώπιον του. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Παναγή. Θέλετε κάτι να πείτε? Να είστε καλά, καλό μεσημέρι. Ναι, κύριε Παναγή, μια στιγμή κάτι ο κύριος Σιμής στο κλεισέ, σας πει. Βεβαίως. Ναι. Απλά να κάνω ένα σχόλιο, κύριε Παναγή, αν μου επιτρέπετε. Βεβαιότατα. Δηλαδή, η πατρίδα ουσιαστικά θα πρέπει να αγοράσει πίσω από τα παιδιά της την πατρίδα. Όχι, δεν είναι έτσι που το τοποθετούμε εμείς. Το τοποθετούμε. Έτσι ακριβώς το είπατε και έτσι ακριβώς το άκουσα, κύριε Παναγίδη. Ο φορέας αυτός που θα δημιουργηθεί θα εξυπηρετεί εκείνους των πολιτών οι οποίοι με βαριά καρδιά πηγαίνουν στα κατεχόμενα διότι δεν έχουν άλλη λύση εξέβρεσης οικονομικών πόρων. Δηλαδή όταν θα έχουν πραγματική ανάγκη. Πραγματική ανάγκη. Δεν θα... Διότι εάν πάρουμε να αγοράσουμε την μισή. Διότι να δείξουμε του λασπού του αιώλου, κύριε Παναγίδη, αμφιβάλλω πως οι πρόσφυγες θα μείνουν που δεν θα αποταθούν σε αυτήν την επιτροπή που εμείς θα δημιουργήσουμε. Θα αποταθούν όσοι θέλουν, αλλά θα υπάρχει αξιολόγηση. Θα αποταθούν όπως όλοι, κύριε Παναγίδη. Όπως και κύριε Παναγίδη, απαντήστε μου ένα ερώτημα. Ναι. Αν η Κυπριακή Δημοκρατία δημιουργήσει αυτήν την επιτροπή. Μάλιστα. Και ξέρει ο κάθε πρόσφυγας. Μάλιστα. Ότι δικαιούται να αποταθεί για να πουλήσει την περιουσία του σε αυτήν την επιτροπή. Μάλιστα. Υπάρχει πρόσφυγας που δεν θα το κάνει. Υπάρχουν κριτήρια αξιολόγησης των αναγκών. Μάλιστα. Του καθενός. Ευχαριστώ, κύριε Παναγίδη. Γιατί, κύριε Θεοκλήδη, έρχομαι εγώ. Γιατί να μην το κάνει και να αξιολογηθεί. Όπως κάνει για παράδειγμα για τους οικονομικούς μετανάστες. Όπως κάνει για παράδειγμα για τους άνεργους και διάτυπου ελάχιστου. Δεν είπα να μην γίνει, κύριε Μίλωνα. Πώς θα γίνει, κύριε Μίλωνα, δεν είπα να μην γίνει εγώ. Ναι. Είναι κάτι άλλο που εισέπραξα. Και, το πρώτο το κατάλαβα, αλλά το διόρθωσε. Ναι, ωραία. Ο κ. Παναγίδης δηλαδή εξήγησε τι ήθελε να πει. Ναι, να γίνει αυτή η επιτροπή, ναι. Αλλά από αυτούς που θα αποτείνονται στην επιτροπή, τα κριτήρια πρέπει να είναι αυστηρότατα. Εκείνο το οποίο πρέπει να γίνει είναι δημιουργία κηδεμόνα ελληνοκυπριακών περιουσιών στα κατεχόμενα. Ναι, είπα, να που ναι, ήταν μια πρόταση παλιά του Δίκο. Πρέπει να γίνει και μέσα στα πλαίσια αυτά αυτός ο φορέας, αυτός ο κηδεμόνας θα εξετάζει αυτές τις περιπτώσεις και εκεί όπου κρίνει, ναι, θα μπορέσει να αποζημιώσει το κράτος προσωρινά τον έναν πρόσφυγα, ο οποίος έχει ανάγκη και σε έναν κατοπινό στάδιο να μπορέσει να τον υποστηρίξει. Αλλά δεν πρέπει να είναι. Ανάγκη και μάλιστα εξίσου σοβαρές με αυτές των προσφύγων, πολύ πιθανό να έχουν
και συμπολίτε μα που δεν είναι πρόσφυγε. Έναν άλλο μέτρο το οποίο είχαμε γιατί εισηγηθεί... πρέπει να είναι σε αντιδιαστολή και σε σύγκρουση αυτό, κύριε Θεμιστοκλήρου. Δηλαδή αυτό το επιχείρημα ότι υπάρχουν και φτωχοί μη πρόσφυγε με του πρόσφυγε, υποχρέωση τη πολιτεία να βοηθήσει κύριε, και του μεν και του δε. Άμπραβο. Άρα απέναντι στον νόμο, απέναντι στην Κυπριακή Δημοκρατία, άπαντε που υποφέρουν. Είτε είναι πρόσφυγες, είτε δεν είναι πρόσφυγες, ναι. Πρέπει να αντιμετωπίζονται με τον ίδιο τρόπο. Ένα άλλο θέμα το οποίο είχαμε θέξει παλαιότερα ήταν η μεταφορά της συντελεστής δόμησης από τα κατεχόμενα. Αντί να αυξάνουμε τους συντελεστές σε συστάμενες περιοχές ή να απεκτείνουμε τις ζώνες, θα μπορούσαμε να δώσουμε αυτό το πολύ σωστό μέτρο. Ακριβώς, να στηρίξουμε αυτόν τον τρόπο. Αλλά δυστυχώς εδώ στην Κύπρο, αντί να λειτουργήσουμε προληπτικά, να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα από το 2005 συστάθηκε αυτή η Επιτροπή Αποζημιώσεων μετά την υπόθεση Ξενίδη. 10 χρόνια μετά. Θέλει προσοχή. Σκεφτόμαστε ακόμα πώς θα αντιμετωπίσουμε αυτό το πρόβλημα. Έστω και τώρα τουλάχιστον να πάρουμε κάποιες αποφάσεις. Ειλικρινά, ξέρετε, μπορεί κάποιος. Μα συμφωνούμε, δεν διαφωνούμε. Μπορεί κάποιος πιο προχωρημένος από εμένα να ρωτήσει το εξής. Δηλαδή, πάω εγώ, ο πολίτης της Κυπριακής Δημοκρατίας, και απειλώ την Κυπριακή Δημοκρατία ότι ή θα το αγοράσεις εσύ ή θα το αγοράσει ο. Δυστυχώς συμβαίνει και αυτό, κύριε Χρυσή. Εάν είναι αυτή τη λογική. Αλλά συμβαίνει κάτι άλλο. Μακριά, όχι μόνο μακριά, δεν απειλούν. Κύριε Χρυσή. Δυστυχώς. Τώρα τι θέλετε, δηλαδή και... να τους χαρακτηρίσω. Όχι, δεν θέλω. Ναι, αλλά πρέπει να πάρουμε μέτρα, διότι δεν ξέρω τώρα βέβαια. Αν όλα αυτά που μας λένε, δηλαδή και ο κύριος Ερτογάν, κύριος Τσαβουζούγλου και φαντάζομαι και ο πρόεδρος της Δημοκρατίας και όλοι μας είμαστε σε όχι, έχουμε λύσει, όλα αυτά θα λυθούν βέβαια. Και έτσι κι αλλιώς δηλαδή περίπου 201 τετραγωνικά, 201 εκατομμύρια τετραγωνικά μέτρα ήδη έχουν ανοίξει. Και αν δεν λυθεί το Κυπριακό, τι θα κάνουμε, κύριε Μιλωνά, πέστε μου να δούμε. Δεν ξέρω, κύριε Θεμιστόκλης, αν ήξερα. Ναι, αλλά επειδή εγώ είμαι πολιτικός. Πρέπει να σκεφτώ και την περίπτωση που δεν θα λυθεί το Κυπριακό. Μάλιστα. Κύριε Γεωργίου, και να κλείσω μαζί σας. Εμένα με ανησύχησε ο κύριος Χάσιγος πριν από ένα χρόνο περίπου, όταν εκεί στο Κύρι σε μια σύσκεψη με τους κοινοτάρχες της περιοχής, ανησυχώντας για την κατάσταση που δημιουργείται με όλα αυτά τα οποία λέτε, έβαλε μια ανησύγηση. Να τα πουλάει ο Ελληνοκύπριος σε Ελληνοκύπριο. Και απλά διαρωτήθηκα τότε εγώ, μέσα σε αυτήν την κρίση. Ποιοι είναι και πόσοι οι Ελληνοκύπριοι, κύριε Μιλωνά. Λέτε ότι είναι αγχώητε. Κύριε Μιλωνά, μου σε παρακαλώ. Ποιοι είναι και πόσοι οι Ελληνοκύπριοι. Μα δεν είναι τυχαία που σας σήμερα. Λέτε να έχουμε και τέτοιες πράξεις, κύριε Μιλωνά. Μα λέτε και εγώ είναι τυχαία που μιλώ τώρα. Ναι. Που μπορούν να αγοράσουν. Μα γιατί είχατε στην ψυχραιμία σου, Γιώργο. Κύριε Θεμιστοκλέους μου. Αύριο λύνουμε το Κυπριακό και θα βρεθούμε μπροστά σε εκπλήξεις εάν διαπιστώσουμε ότι πολλές περιοχές. Ανήκουν σε Ελληνοκύπριους συμπατριώτες μας. Που τα αγόρασαν με κοινές εταιρείες. Που τα αγόρασαν προχτές. Με κοινές εταιρείες από το Λονδίνο και τα νησιά. Διακρίνουμε δύο περιπτώσεις, κύριε Μιλωνά. Τον κόσμο ο οποίος πραγματικά υποφέρει. Προσφυγική πολιτική εξανεμίστηκε. Η στεγαστική πολιτική ανύπαρκτη. Ζητήματα παιδείας, δάνεια σπουδαστικά κλπ. Δεν δίνονται. Τα τρία έψιλο εξετάστηκαν κάποιες χιλιάδες, οι άλλες μισές χιλιάδες έμειναν χωρίς απάντηση. Να το βελτιώσουμε. Είναι να το βελτιώσουμε. Έγιναν προτάσεις. Μην τα σου πέτρουμε τώρα. Όχι, κύριε, όχι. Έγιναν προτάσεις για να χτιστεί αυτή η επιτροπή η οποία να επαυξήσει την αφαιρεγκαιότητα των προσφύγων, να μπορούν να κάνουν το Α, το Β, να εξασφαλίσουν κλπ. Δεν υπήρξε ένα αποτέλεσμα. Ξεχωρίζουν αυτοί από τους εφιάλτες, οι οποίοι δεν χάθηκαν ποτέ. Ευχαριστώ πολύ, κύριε. Να είστε καλά, θα σας τυπώσω μερικά, να σας τα δώσω και εσάς. Όχι μερικά. Να τα ελέξετε. Όχι, ολόκληρο το πακέτο όμως το έχετε εσείς. Βεβαίως, σας το δώσω. Λοιπόν, ένα μέρος έχει ο κύριος Αντωνίου, αλλά είναι από την επιτροπή του κύριου Αντωνίου, από ό,τι κατάλαβα. Όχι, δεν είναι. Είναι τα ίδια. Δεν ξέρω αν είναι τα ίδια. Είναι τα συνολικά στοιχεία, ολικός αριθμός. Το όχι, είναι ένα προσωπικό. Άρα το ένα συγκρούνει το άλλο. Αλλά πιθανόν να είναι από την ίδια πηγή. Προφανώς είναι. Λοιπόν, το θέμα είναι ότι τι κάνει η πολιτεία. Να κάνουμε τι θα κάνει. Ευχαριστώ πολύ, κύριε.